Το όραμά του για μια καλαμάτα που θα πορευτεί στον δρόμο της πραγματικής ανάπτυξης, ξεδίπλωσε το πρωί μιλώντας τον Best 97,3 ο υποψήφιος δήμαρχος Νίκος Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος ασχολήθηκε πρώτη φορά με την αυτοδιοίκηση ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Πελοπόννησο με τον Πέτρο Τατούλη. Ο κ. Αλεξανδρόπουλος αναφέρθηκε και στη διαφοροποίησή του από την περιφερειακή αρχή. Και ξεκινήσαμε να οργανώσουμε κάποια πράγματα με την αλλαγή του καθεστώτος τότε. Υπήρξε, θα έλεγα, απόκληση ως προς τους στόχους και θεώρησα ότι θα έπρεπε να αποχωρήσω. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απλή αναλογική και τους γενικότερους στόχους του. Και είναι και μια, αν το θέλετε, πολύ μεγάλη ευκαιρία να συνεννοηθούμε για να πάμε και πράγματα προς τα κάτω, τα οποία μπορούν να έχουν και πολιτικό κόστος. Εγώ δεν υπολογίζω το πολιτικό κόστος, βάζω κάποιους στόχους και αν υπάρξει συνεννόηση μπορεί να γίνουν. Αν σκεπτόμαστε ότι να πάρουμε μια θεσούλα δεν κάνουμε τίποτα. Δεν θα μας βγει. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι η πόλη των χαμένων ευκαιριών η Καλαμάτα και θα πρέπει να δοθεί μια διαφορετική διάσταση και όθηση το αυτοδιοικητικό της πεδίο. Για την επόμενη μέρα χαρακτήρισε τουλάχιστον επιβεβλημένες τις συνεργασίες και στο Δήμο Καλαμάτας. Είμαι ανοιχτός συνεργασίες και αν όποιος και να βγει θα τον στηρίξω. Διότι δεν έχω περιθώριο να μη στηρίξω. Αν αρχίσουμε διαφωνίες θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα γίνει τίποτα και μετά δεν θα ξέρουμε πού να κρυφτούμε. Αυτή τη στιγμή θέλουμε πιο ελεύθερο κουστούμι στο Δήμο μας. Θέλουμε πολυφωνία μεν, θέλουμε συνεννόηση, θέλουμε ηθική, θέλουμε ανιδιοτέλεια. Θέλουμε να έχουμε μια πιο ομαλή ροή στα πράγματα για να μπορέσουμε να προβλέψουμε, γι' αυτό λέω η Καλαμάτα το αύριο, και να θωρακίσουμε κάποιες ενέργειες. Μιλώντας για την ανάπτυξη του Δήμου, στάθηκε ειδικότερα στην παραλία της Καλαμάτας. Η παραλία, αν οργανωθεί, όχι να βαρύνουν και το πίσω κομμάτι και το προς τα αριστερά και στη Μαρίνα από πάνω τα Αρμένικα. Και η δυτική, η οποία θα έρθει με το χωροταξικό σιγά σιγά, γιατί προς τα εκεί πάμε, θα μπορεί οικονομικά να καλύψει και να υποστηρίξει όλη την Καλαμάτα. Στη συνέχεια, ο κύριος Αλεξανδρόπουλος έκανε ειδική αναφορά στην περιφέρεια και τη δυναμική των χωριών που στο σκανδιναβικό πρότυπο μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ολόκληρου του Δήμου. Αν δείτε όλα τα ευρωπαϊκά σχέδια στο 80%, αυτό που κοιτάζουν ενισχύουν την ενδοχώρα. Δεν μπορεί δηλαδή η Καλαμάτα μόνη της να σταθεί. Θα πρέπει να ενισχύσει και τα χωριά, ώστε το εισόδημα να ανέβει στα χωριά. Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν τα όσα ανέφερε για το μείζον ζήτημα των απορριμμάτων. Να στάζουν τα ζουμιά στον υδατικό ορίζοντα, να γίνουν τα αλυσιδωτές αντιδράσεις. Είναι μια τριτοκοσμική κατάσταση. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε να τελειώσουμε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι δεν θέλουμε τα απορρίμματα. Είναι ότι έχουν μεγάλο κόστος αυτά. Δηλαδή, τα 100 ευρώ ο τόνος είναι μεγάλη επιβάρυνση. Εδώ λέμε να μπορέσουμε λίγο να αμβλύνουμε τα δημοτικά τέλη. Και τέλος απάντησε στο γιατί κανείς να ψηφίσει το δικό του συνδυασμό. Βλέποντας το σήμερα, θέλω να σχεδιάσω το αύριο και να βλέπω πιο μακριά, προκειμένου να επιβιώσουμε, να μην στριμωχτούμε, να έχουμε μια καλύτερη διαβίωση στον τόπο μας.